Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το θέμα για το οποίο σήμερα η αγωνίστρια της Ορθοδοξίας Μαρία Δουράκη και ο Μιλών με τις ταπεινές του ικανότητες θα μιλήσουν προσπαθώντας να σας βοηθήσουν να μορφώσετε γνώμη για το τι μας περιμένει αύριο σε ό,τι αφορά τις νέες ταυτότητες, είναι αυτό ακριβώς το οποίο ήδη έχετε ακούσει από τις αναγγελίες από χθες και σήμερα και από την προηγούμενη εκπομπή, η οποία ήδη είχε οριοθετήσει, είχε χρονοδιαγράψει τη σημερινή συζήτηση. Πολλοί από εσάς θα πούν ότι το θέμα είναι άκερο, υπάρχουν άλλα θέματα, υπάρχει ο περίγυρος, ο απειλητικός περίγυρος τόσων εξανατολών από τον προαιώνιο εχθρό της Ελλάδος, ενώ το Μογγόλο Τούρκο, και είμαι σε ευθύ λόγο, καθώς ουδέποτε πίστεψα ότι είναι δυνατόν με όποια επιχειρήματα και να μου έθεσαν διάφοροι αναλυτές, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων κλπ, ότι μπορεί οι δύο λαοί αυτοί να, ο τουρκικός και ο ελληνικός, να μονιάσουν. Λοιπόν, για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο κάνω το χαρακτηρισμό ο προαιώνιος εχθρός της Ελλάδος, ο Μογγόλος Τούρκος. Είναι μια συζήτηση όμως αυτή για την οποία έχουμε αναφερθεί σε άλλες εκπομπές με τον κύριο Δενδρινό και με άλλους συνομιλητές που θα έχετε ίσως παρακολουθήσει από την τηλετόρα. Είναι ο άλλος εχθρός, εκβορά, σαφής ο εχθρός, ο Σκοπιανός, του οποίου ό,τι και να φορέσουμε, οποιοδήποτε ένδυμα να προσπαθήσουμε να του φορέσουμε, θα υπάρξει πάντοτε ένα, ότι από την ώρα που η Ιουγκοσλαβία έσπασε μετά την διάλυση της Ανατολικής Μητροπόλεως, τα γνωστά, στα κομμάτια που γνωρίζουμε, και τα Σκόπια αποτελούν πλέον ανεξάρτητη δημοκρατία της πρώην Ιουγκοσλαβίας, ύστερα από τις πολλαπλές αναγνωρίσεις που έχουν γίνει και μάλιστα από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου, είναι πλέον γεγονός αυτό. Είναι λοιπόν ορατός. Η πάλι γίνεται. Υπάρχει από την άλλη πλευρά ο αλβανικός παράγων, για τον οποίο επίσης η τηλετόρα έχει κάνει αναρρύθμιτες αναφορές. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι στον περίγυρο που ακόμα δεν είναι ορατοί. Πολύ σύντομα, πολύ φοβούμε ότι θα τους αντικρίσουμε. Θα έλεγε λοιπόν ο τηλεθεατής ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επικαιρότης στο θέμα το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, όμως πίσω από τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές κάρτες του 666 υπάρχει κάτι άλλο. Πέραν του θέματος, δηλαδή του Αντιχρίστου, του θηρίου, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, θα προσπαθήσω με την κυρία Δουράκη, την εκλεκτή συνομιλήτριά μου, να τοποθετήσουμε και γενικότερα το θέμα. Για τα χτυπήματα δηλαδή που γίνονται και θα γίνουν ακόμη εντονότερα προς τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία μέσα στο εγγύς μέλλον. Και ποιοι κρύβονται πέραν του περίγυρου αυτού που προανέφερα, πίσω από τις επιθέσεις αυτές. Ελπίζω ότι θα έχετε την ευγενή καλοσύνη να παρακολουθήσετε αυτή την εκπομπή, καθώς είναι απειλαγμένη, όπως πολλοί μας κατηγόρησαν διάφορες στιγμές, πάθους, φανατισμού, θρησκοληψίες αν θέλετε και διάφορα άλλα. Η εκπομπή είναι εξ αντικειμένου, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν σοβαρά στοιχεία και συσχετίζεται, επαναλαμβάνω, το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με γενικότερα τον κίνδυνο που διατρέχει το έθνος μας, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Αρχίζουμε λοιπόν να χαιρετήσω την αγωνίστρια της Ορθοδοξίας, την Μαρία Δουράκη, που έχω αντίκρι μου. Ευχαριστώ πολύ, και την οποία, παρόλο ότι το
Το λέω ευθέως, κυρία Δουράκη. Η μέρα μου κυλάει μέσα σε αλλεπάλληλα γεγονότα και ενασχολήσεις. Περιμένω με ιδιαίτερη αγωνία από την ημέρα που αρχίσαμε τις εκπομπές να βγούμε μαζί, όχι μόνο για να φωτίσουμε τους ακροατές, αλλά να σας ακούσω και εγώ, γιατί ξέρω τον αγώνα που κάνετε, και παρεπιπτόντως να δηλώσω με το χέρι στην καρδιά ότι η εκπομπή που γίνεται, εγώ τα στοιχεία σας δεν τα έχω δει. Βεβαίως, διότι αυτή είναι και η συμφωνία μας, ότι αλήθεια, το θέμα θα ανοίγουμε και στημένη εκπομπή από την τηλετόρα δεν πρόκειται να παρουσιαστεί. Έτσι είναι. Ανοίχτε λοιπόν τα χαρτιά σας, ανοίχτε το υπέροχο στόμα σας και μιλήστε, εγώ σας συνοδεύω όπου χρειαστεί, όμως θα παρέμβω μονάχα για διευκρινήσεις ή αν θέλετε και σε κάποια στιγμή να πω την αλήθεια για να προστατεύσω και εσάς και εμένα. Ξέρετε το ελάττωμά μου, και κύριε Μυρακόπουλε, είναι βεβαίως. Το ότι έχω αυτή το ελάττωμα, ας πούμε, το ότι λησμονώ, ξεχνώ, στη ρήμη του λόγου δηλαδή όταν... θα ήθελα τώρα να πω, πριν αρχίσει το μικρό εισαγωγικό, πριν μπούμε κατευθείαν στο ηλεκτρονικό σφράγισμα, έτσι να αποτείνω ένα φόρο τιμής προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος κύριον Σεραφείμ, που τούτες τις ώρες γνωρίζομαι ότι η ασθενειά του τον καταπονεί τον τελευταίο καιρό, και επειδή βλέπουμε έτσι αυτούς που ευεργετήθηκαν, ιερείς και αρχιερείς και διάφορους άλλους, να περιμένουν πώς και πώς να πέσει ο αετός που λέμε, θέλω να δώσω, έτσι να αφήσω ένα μήνυμα. Αυτοί που επιθυμούν την πτώση του Αρχιεπισκόπου, κυρίου Σεραφείμ, ας μας υποδείξουν τουλάχιστον τον διάδοχό του. Διότι εμείς προσωπικά οι αγωνιστές, οι αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γνωρίζουμε ότι διάδοχοι, όπως είναι οι υποψήφοι διάδοχοι Μεθόδιος Φούγιας, Χριστόδουλος Παρασκευαίδης, Καλλίνικος Καρούσος και Αγαθάγγελος, δεν είναι εγγύησης, διότι αυτοί πάρα πολύ σύντομα θα συμμαχήσουν με τον κύριο Βαρθολομαίο για την πανχριστιανική και πανθρησκειακή ένωση και θα οδηγήσουν, δυστυχώς θα οδηγήσουν τον λαό στη νέα τάξη και νέα εποχή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο ηλεκτρονικό σφράγισμα, διότι θα μας πούν ουδέν φόβων φέρεται ελληνική ΛΑΕ από το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Λοιπόν, θέλω να πω με όλα αυτά που λέω, ας αφήσουμε την ευθύνη να τη ζητήσει ο Θεός και ας αφήσουμε να μην συνηγορήσουμε και εμείς για την πτώση του Αρχιεπισκόπου, να μην είμαστε συνήγοροι μαζί με τους παποεβραϊστές και όλους αυτούς που θέλουν την πτώση του για να μπορέσουν πανεύκολα να περάσουν τα σχέδιά τους, αυτά που επιβουλεύονται Ορθοδοξία και Ελλάδα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Και πριν προχωρήσεις στο δεύτερο, ναι, μία παρένθεση. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα ονόματα που εσείς είπατε, εκφράζετε προσωπική σας μου άποψη. Ναι. Εντάξει, προσωπική κυρία μου άποψη. Δουράκη, για να μην σας κόψω, βεβαίως, βεβαίως, και εκφράσω διάφορες, ναι, σκέψεις. Όχι, όχι. Το αφήνω και λέγω μονολεκτικά, εκφράζετε προσωπική, ναι, ναι, σας και άποψη. Και πολλοί και άλλοι που δεν θέλω να τους αναφέρω. Εγώ μιλάω στο βήμα που, ναι, ναι, είμαστε τώρα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ενός ανθρώπου που ύψωσε το ανάστημά του, όπως είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάση Ελλάδος κύριος Σεραφείμ, που το ύψωσε το ανάστημά του ενάντια στο Βατικανό, και εσείς νομίζω το γνωρίζετε αρκετές φορές και γι' αυτό και βάλετε, και όχι μόνο αυτό, αλλά πήρε και θέση στο ηλεκτρονικό σφράγισμα των ταυτοτήτων, στο χάραγμα του θηρίου, το εβραϊκό χάραγμα. Αυτό δεν του το συγχώρησαν. Ας μας υποδείξουν οι κύριοι αυτοί που θα ανέβουν μετά τον Αρχιεπίσκοπο, ποιος από αυτούς θα έχει το σθένος να προασπιστεί και να υπερασπιστεί και να καταγγείλει στον ελληνικό λαό. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει διάδοχος, ουδής δηλαδή. Βεβαίως θα μου πείτε, ο Αρχιεπίσκοπος είναι αιώνιος, κύριε Ζαφυρακόπουλε, όχι βέβαια. Αλλά να μην συνηγορούμε και εμείς τούτες τις ώρες που το έθνος χρειάζεται ενότητα, ομοψυχία και που χρειαζόμαστε να είμαστε κάτω από έναν ποιμένα. Και ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ έχει δείξει, με τα όποια λάθη του σαν άνθρωπος, διότι όλοι άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε άγιοι, λοιπόν, έχει δείξει το σθένος και την παλικαριά του στα δύο τούτα, που είναι οι κυριότεροι εχθροί της Ορθοδοξίας. Βατικανό, παπισμός και χάραγμα εβραϊκό. Μάλιστα. Κυρία Δουράκη, ναι, στο εν προκειμένο σημείο θέλω να σημειώσω ότι η Ιερά Σύνοδος πριν από 10-12 μήνες, θα το ενθυμίσετε ασφαλώς, ναι, πέραν του Αρχιεπισκόπου είχε εκδώσει εγκύκλιον, στην οποία υπήρξε
αν όχι ομοφωνία, υπήρξε κατά συντριπτική πλειοψηφία η... και αν θυμάμαι καλά, ανακαλώ, υπήρξε ομοφωνία ως προς το θέμα της καταδίκης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά τώρα που πιάσαμε, που φέρατε τον λόγο. Μα αυτό. Έχω την εγκύκλιο εδώ, ναι. Την η εγκύκλιος είναι εδώ. Ναι. Και μπορείτε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, θα ήθελα να συμπληρωθεί δηλαδή, είτε από εσάς είτε από μένα, εδώ είναι τα χαρτιά, να συμπληρώσουμε ότι πέραν του Αρχιεπισκόπου την εγκύκλιο προσυπέγραψε ολόκληρη η Ιερά Σύνοδος. Μα βέβαια. Βεβαίως, από εκεί και πέρα. Χωροστατούντος, ναι, αλλά από εκεί ναι. και πέρα η αλήθεια να λέγεται. Μα βέβαια. Έτσι. Δεν θέλω να ανισχυροποιήσω τα επιχειρήματα και τις σκέψεις σας, απλώς οφείλω κοιτάξτε, εγώ ως δημοσιογράφος να κάνω τη μία. Κύριε Ζεφυρακόπουλε, εγώ δεν παίρνω σβάρνα όλους τους ιερείς και τους αρχιερείς. Εδώ μιλάμε συγκεκριμένα, επειδή έχουμε κρούσματα οικουμενιστικά, κρούσματα οικουμενισμού, υπάρχουν πολλοί εκ των ιερέων Μητροπολιτών που είναι των αρχιερέων που είναι οικουμενιστές και το έχουν δηλώσει και είναι καταγραμμένα σε βίντεο όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ανησυχούμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Λοιπόν, μπορεί μεν να είναι στην Ιερά Σύνοδο, αλλά υπάρχουν δυστυχώς, το λέω, Μητροπολίτες οι οποίοι δηλώνουν οικουμενιστές. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς, λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμένα προσωπικά, επειδή γνωρίζω τον Αρχιεπίσκοπο, πεποίθησής μου είναι το ότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, ήδη το δικαίρα των θηρίων του Βατικανού θα είχε προχωρήσει. Και θα το δείτε αυτό και εύχομαι να μην γίνω μάντης κακών ιονών. Θα γίνει ούτως ή άλλως. Γιατί αναφέρεστε για το δικαίρα των θηρίων του Βατικανού, σας το λέω διότι είχαμε και διαμαρτυρία, όπως γνωρίζετε, ναι. τούτο, χωρίς να αιτιολογήσουμε προηγουμένως επί του Βατικανού για μία ακόμη φορά ορισμένα πράγματα και πέραν τούτου στο ειδικότερο θέμα μας για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, γιατί συσχετίζεται άμεσα το Βατικανό, είναι διπλή ερώτηση, το Βατικανό με τις νέες ταυτότητες. Θα σας πω πρώτα ότι ο Πάπας ο σημερινός είναι Πολωνοεβραίος. Λοιπόν, ο Ιωάννης Βοητήλας είναι Πολωνοεβραίος. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ανέβηκε τούτος ο Πάπας και ο προηγούμενος και τι έγινε την όλη διαδικασία. Δεύτερον, τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι το Βατικανό σιωνοκρατείται, είναι σιωνιστικό πλέον. Δηλαδή είναι κράτος, δεν είναι εκκλησία. Λοιπόν, όταν... Θέλετε να πείτε ότι έχει και οικονομικό χαρακτήρα. Βεβαίως, οικονομικό και... χαρακτήρα. Κράτος εν κράτη. Μάλιστα. Κράτος εν κράτη. Δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και μάλιστα είναι τοποθετημένο εδώ και αιώνες, όχι τώρα, ενάντια στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία του Χριστού και τη μάχεται ανελέητα. Με λύσα. Απόδειξη το ολοκαύτωμα της Σερβίας των Σέρβων αδελφών μας, τούτη την ώρα που σφαγιάζονται γιατί είναι Ορθόδοξοι. Για κανένα άλλο λόγο δεν σφαγιάζονται. Και σε λίγο θα έρθει και η σειρά μας. Σειρά η δική μας. Αυτά τα λέτε και εσείς με τον κύριο Δεντρινό επανειλημμένος σε εκπομπές σας. Τα έχετε αναφέρει και συνεχώς τα αναφέρετε και αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αλλά. Πρέπει να λέγονται καθημερινά αυτά τα πράγματα, κύριε Ζεφυρακόπουλε, διότι οι Έλληνες ξεχνάμε, έχουμε αυτό το ελάττωμα. Ξεχνούμε εύκολα, πανεύκολα. Λοιπόν, δεν είναι ο καιρός τώρα για να πέφτουμε. Μεσελήφθη, είναι καιρός ανασυγκρότησης, αφύπνισης και να λάβουμε θέσεις μάχημες, μπροστινή γραμμή. Διότι μας έχουν πάρει φαλάγγι, διότι οι αιρέσεις έχουν κατακλείσει τον τόπο, διότι σε λίγο οι Έλληνες θα θεωρούμε θα μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα, διότι κάθε Έλλην που δηλώνει χριστιανός ορθόδοξος λέγεται φασίστας, κάθε Έλλην που αγαπάει τη χώρα του λέγεται σοβινιστής, εθνικιστής και όλα αυτά τα ρατσιστικά, ρατσιστής κλπ. 2000 χρόνια τώρα ελληνισμού και ουδής είχε αποκαλέσει ρατσιστές και σοβινιστές και όλα αυτά τα εβραϊκά κατασκευάσματα το ελληνικό έθνος και τους Έλληνες. Λοιπόν, πρώτοι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ρατσιστές από αυτούς υπάρχουν που κάνανε την γενοκτονία των Ινδιάνων της Αμερικής μετά των Αφρικανών, των Μαύρων, στα Σκλαβοπάζαρα. Τώρα κάνουν την γενοκτονία αυτή τη μεγάλη στην Σερβία. Και θέλουν να δικαιολογήσουν επεμβάσεις στη Σερβία. Βλέπετε πως κάνουν. Λυσομανούν γύρω από τη Σερβία να χτυπήσουν οπωσδήποτε τη Σερβία για να εμπλέξουν και να αναφλέξουν όλα τα Βαλκάνια. Καλά, λοιπόν. Εκεί παρεστηρίζουν και άλλοι παράγοντες. Αν μου επιτρέψετε να σας πω, είναι διάφοροι άλλοι παράγοντες. Όμως, εγώ αν θέλετε να μείνω στο συγκεκριμένο θέμα, πιστεύω ότι έχει τη συμμετοχή του και το Βατικανό με τις σκοπιμότητες και αν θέλετε πέραν αυτού. Την εχθρότητα που μπορεί να τρέφει ιδιαίτερα προς τους Σέρβους που είναι φανατικοί
μπορώ να πω, υπερασπιστές. Είναι φλογεροί, κύριε Σαφυρακόπουλε, όχι φανατικοί. Φλογεροί και έχουν ζηλωτές, έχουν ζήλο και φλόγα. Εάν το ζήλο και τη φλόγα το λέμε φανατισμό, εγώ αποδέχομαι το χαρακτηρισμό. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος είναι φλογερός, δεν μπορείς να τον πεις φανατικό, διότι εγώ σας λέω, εάν εσείς αγαπάτε το παιδί σας με πάθος, εάν δεν το αγαπούσατε και είσαστε χλιαρός, θα μπορούσατε να υπερασπιστείτε τα ιερά και τα όσια της οικογένειάς σας. Αγαπάτε κάτι με πάθος και το διεκδικείτε. Λοιπόν, αυτό είναι. Δέχομαι το χαρακτηρισμό, λοιπόν, το ξεπερνάμε το φανατικός και λέμε ένθερμος. Έτσι, ένθερμος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, τούτη την ώρα λοιπόν που χάνεται η ταυτότητά μας, η εθνική και η θρησκευτική, γιατί χάνεται κακά τα ψέματα, από την ημέρα που μπήκαμε στην ΕΟΚ, άσπρη μέρα δεν έχουμε δει. Λοιπόν, μην μου συσχετίζετε, θα αναγκαστώ κάποια από τις φορές, κυρία Δουράκη, με την ΕΟΚ. Είναι προσωπική σας άποψη, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω βουβός μπρος στο θέμα της οικονομικής, αυτής, του οικονομικού αυτού οργανισμού, ο οποίος για μένα είναι, δεν θέλω να μετέλθουμε σε αυτό το επίπεδο. Όχι, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω ένα λεπτό λέτε, δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας, κυρία Δουράκη. Εγώ δεν εγκρίνω του πολλούς οργανισμούς παγκοσμίως, αλλά ξέρω ότι είναι εποχή μεγάλων συγκροτήσεων και όποιος είναι μόνος τον κλαδεύουν, τον κλαδεύουν σαν χαμόκλαδο. Αφήστε να πω την άποψή μου. Λοιπόν, τούτη την ώρα λοιπόν κλαδεύονται οι Σέρβοι, γιατί θέλουν να διεκδικήσουν τα ιερά και τα όσια της φυλής τους. Πράγμα το οποίο δεν κάνουμε εμείς. Δεν ανήκουν σε καμία μεγάλη συγκρότηση όμως οι Σέρβοι. Προσέξτε, όχι. Εμείς υποτίθεται είμαστε σε θέση κλειδί στον χάρτη της Βαλκανικής. Λοιπόν, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε το ότι όταν ένα έθνος αδιαφορήσει, αδρανήσει για την ταυτότητά του, για την ιστορία του, για την πίστη του και όλα αυτά, εξαφανίζεται. Σωστό από το αυτό. Χάρτη. Σωστό αυτό. Λοιπόν, αυτό θέλω να ολοκληρώσω, να με αφήσετε να πω, ότι αυτή τη στιγμή χάνεται η ορθόδοξος πίστης μας, η πατρίδα μας, δια του σφραγίσματος και του ηλεκτρονικού φακελώματος, του barcode και του 666. Λοιπόν, επ' αυτού να συνεχίσουμε αυτό. Λοιπόν, επιτρέπει λοιπόν με όλα αυτά τα πράγματα περί αναγραφής θρησκεύματος που την πρόσφατα βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Κουβελάκη, νομίζω υπουργός δικαιοσύνης, ποιος ήταν αυτός που βγήκανε ξαφνικά και μας είπανε ότι πρέπει να νιώθουμε εντροπή και ότι η αναγραφή του θρησκεύματος ξεφτιλίζει, προσέξτε να δείτε λέξεις φοβερές, ξεφτιλίζει και αυτοί οι άνθρωποι οι δύο υπηρετούν ορθόδοξο ελληνικό έθνος. Λοιπόν, ξεφτιλίζει η αναγραφή του θρησκεύματος στη θρησκεία μας και την πατρίδα μας. Και συμφωνούν με την κυρία Ντανιέλ Μιτεράν, η οποία ήρθε εδώ να μας υποδείξει ότι πρέπει να παραλάβουμε όλοι οι Έλληνες ηλεκτρονικές ταυτότητες και ευρωπαϊκά διαβατήρια και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Λοιπόν, εμείς τους πληροφορούμε ότι θα αρνηθούμε και τα ηλεκτρονικά διαβατήρια και τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και κάθε μορφή ηλεκτρονική και σφράγιση γραμμωτού συστήματος, αυτό που έχουν τα τρόφιμα. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν θα σφραγιστεί και δεν θα αστυνομευθεί, αυτό τους το λέμε να το ξέρουμε, τις όποιες διαβεβαιώσεις, κύριε Ζεφυρακόπουλε, της πολιτείας και των αρχόντων, διότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ότι δεν υπάρχει ελληνικό κράτος σήμερα. Ότι το ελληνικό κράτος έχει προπολού παραδώσει τη σκυτάλη στις Βρυξέλλες και παίρνει εντολές. Λοιπόν, η ΕΟΚ δεν θα μας μηδενίσει. Αυτό θέλουν να μας κάνουν. Να μας εξαφανίσουν, να μας δημιουργήσουν οικουμενιστικό πνεύμα, να περάσουν στην παιδεία μας τα βιβλία όλα αυτά τα εισαγόμενα με μάγους και μάγισσες, να καταργήσουν τα θρησκευτικά. Έχω εδώ ένα κρούσμα που μου ήρθε σήμερα εδώ και λέει ότι να αποσυρθούν αμέσως τα βιβλία αυτά και το κατήγγυλαν μάλιστα διαμαρτυρία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Καθηγητές της Αγγλικής Φιλολογίας από τη Θεσσαλονίκη στείλανε γράμματα διαμαρτυρίας. Εισάγονται στα παιδιά μας, ακούτε και φρίξτε πριν μπούμε στο κύριο θέμα. Και είναι τελείως απαράδεκτο το περιεχόμενο των βιβλίων που πρόκειται να μοιραστεί, κύριε Ζαφυρακόπουλε, το Σεπτέμβρη που μας έρχεται. Λοιπόν, για να δείτε τι έχουν τα βιβλία αυτά που θα διδαχθούν τα παιδιά μας, έρχονται από το Oxford University Press, που τα έχουν διανύμει στα δημοτικά σχολεία και λένε είναι ακατάλληλα για την εκπαίδευση μαθητών και μάλιστα μικρών μαθητών. Στα τρία βιβλία της σειράς ο μαθητής συναντά άγρια πρόσωπα, μάγους, detective, αντιπαιδαγωγικές σκηνές, αψυχολόγητες ενέργειες, αντιδράσεις αρρωστημένης φαντασίας, μακάβρια θέματα και εξωπραγματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, δε λέει, σημειώνουν ότι ο μάγος Τζόουνς από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου του συγκεκριμένου που θα μοιραστεί ασχολείται με μαγείες και στο βιβλίο εργασιών
της ίδιας σειράς που θα μοιραστεί και το τονίζω και πάλι το Σεπτέμβριο, δίνεται η αειδιαστική συνταγή μαγείας σε ένα μπουκάλι. Λένε στα παιδιά μας, ακούτε τι θα διδαχθούν το Σεπτέμβριο. Σε ένα μπουκάλι ανακατέψτε παχουλά πράσινα βατράχια, μεγάλες μαύρες αράχνες, ένα επικίνδυνο φίδι, δόντια δεινοσαύρου, πείτε σάτσμαν και τα μαγικά και θα είναι έτοιμα. Ακόμα τα παιδιά στα βιβλία αυτά ποτέ δεν διαβάζουν, ποτέ δεν παίζουν. Σαν φυσιολογικά παιδιά δεν έχουν οικογένεια ούτε δασκάλους. Στα βιβλία αυτά δεν υπάρχει η μητέρα, ο πατέρας, αδέλφια, παππούδες. Τίποτα. Δηλαδή θέλουν να μίσουν τα παιδιά μας, κύριε Ζαφυρακόπουλε, να τα μίσουν στο σκοτεινό πνεύμα της μαγείας, της δαιμονολατρίας, στην επίκληση αοράτων πνευμάτων ακαθάρτων, δηλαδή στη σατανολατρία. Συμφωνώ και υπερθεματίζω, όμως διαχωρίζω, επιμένω, το θέμα της υπάρξεως της Ελλάδος σε οικονομικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο πλέον μόνη της. Ήταν άλλες οι εποχές που μπορούσε να ζήσει. Όμως, συνεχίζω επί του θέματος με μία παρατήρηση, κυρία Δουράκη, ότι μπορεί βεβαίως και έχετε δίκιο ο κύριος Παπανδρέου Υιός και ο κύριος Κουβελάκης που προείπατε να έχουν θέση αυτά τα οποία και εγώ αποδοκιμάζω, δεν θα τα επαναλάβω, περί του θέματος των ταυτοτήτων δηλαδή και διάφορα άλλα. Εκείνο το οποίο... Και τονίσανε, συγγνώμη, τονίσανε την παρεμβολή, τονίσανε οι κύριοι αυτοί οι δύο, ότι θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Λοιπόν, θα αναφερθούμε. Και όχι μόνον αυτοί. Και όχι μόνον... Υπάρχουν και άλλοι, λοιπόν, οι οποίοι ειρωνεύονται στον αγώνα, αυτό τον οποίο κάνετε εσείς και εγώ εν προκειμένου, τολμώ να πω για την ταπεινότητά μου, από εκεί και πέρα και άλλοι δημοσιογράφοι. Λίγοι πολλοί δεν έχει σημασία και άλλοι απλοί ή επώνυμοι πολίτες, σημασία να έχει ότι γίνεται ένας αγώνας, βέβαια εκ μέρους ολίγων, γιατί οι υπόλοιποι είτε με τις ασχολίες τους κάθε μέρα είτε με τα προβλήματά τους δεν μπορούν το θέμα να το παρακολουθήσουν όσο εμείς, που βεβαίως έχουμε και εμείς ασχολίες, αλλά που το έχουμε προτάξει, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά. Κυρία Δουράκη, συγγνώμη, μία κουβέντα. Θέλω όμως, έχω υποχρέωση ως δημοσιογράφος, να κάνω την δήλωση ότι ο κύριος Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός τώρα, μιλάω για τον πατέρα, ναι, και ο κύριος Παπαθεμελής στη συνέχεια έχουν εκφράσει την άρνησή τους για το ηλεκτρονικό σφράγισμα. Εδώ θα καταλήξουμε. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση. Αυτή τη μνήμα θέλω να κάνω. Θα κάνω και εγώ τη δική μου μνήμα, να μου επιτρέψετε. Εντάξει, προχωρήστε τώρα. Λοιπόν, εγώ θεώρησα καθήκον μου να την κάνω. Θέλω να πω ότι οι κύριοι αυτοί έχουν αγνοήσει, διότι είναι ύβρις αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και ο κύριος Κουβελάκης, είναι ύβρις προς την Βουλή των Ελλήνων. Διότι πριν από λίγο καιρό, σύσσωμος η Βουλή και όλα τα κόμματα εψήφισαν την αναγραφή του θρησκεύματος. Πού πήγαν αυτά τα ψηφίσματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σύσσωμη Βουλή, άρα λοιπόν φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Δηλαδή, υβρίζουν τα ίδια τα κόμματα και τις ίδιες αποφάσεις της Βουλής όταν λένε ότι θα αλλάξουν και θα κάνουν και όλα αυτά. Έχετε δίκιο απόλυτα στον προκειμένο και για την εισεπίρωση αυτού που λέτε, αυτού που ισχυρίζεστε, αναφέρω ότι αμέσως μετά την απόφαση αυτή, συγγνώμη, της Βουλής, η οποία σημειωτέων προσυπεγράφει και από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως και κυρίως από την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να πω τα δύο κύρια κόμματα, αλλά και υπήρξαν και εκ μέρους των αριστερών κομμάτων θέσεις επ' αυτού. Σύσσωμος η Βουλή, εν τούτης είπαν ότι θα το επαναφέρουμε το θέμα, ορισμένοι των οποίων το όνομα δεν θα αναφέρω, τα ονόματα δεν θα αναφέρω τώρα. Απλά σας λέω, η σεπίρωση δεν είναι μόνο μαρξιστές, είναι και σε διάφορους άλλους χώρους και της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ψάχνουν την ευκαιρία να το επαναφέρουν και αν θέλετε, και αυτό είναι μια προειδοποίηση προς τους τηλεθεατάς και προς όλο το χριστιανικό πλήρωμα της ευσεβούς εκκλησίας μας, προς τον ελληνικό λαό, προς το έθνος γενικότερα, να πω ότι είναι δυνατόν αυτό να εμφανιστεί και εν ρηπεί οφθαλμού κάποια στιγμή με κάποια τροπολογία, όπως επιχειρήθη την προηγούμενη φορά κυρία Δουράκη, να περάσει και να μην το αντιληφθούμε. Γι' αυτό επαγρυπνούμε όσοι δημοσιογράφοι παρακολουθούμε το θέμα, τουλάχιστον να το θέσουμε υπόψη αμέσως στον κόσμο. Κύριε Ζεφυρακόπουλε, επειδή το θέμα είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, διότι εκτός του χαράγματος, δεν είναι μόνο το χάραγμα, είναι και η υπονόμευση της ατομικής ελευθερίας των πολιτών. Να μπούμε λοιπόν στο θέμα τώρα. Μπούμε, αλλά πριν μπούμε, θα ήθελα να με επιτρέψετε να κάνω μία έκκληση και μία διαπίστωση, έτσι, και να πω και ένα μπράβο για το χθεσινό άρθρο που διάβασα στην εφημερίδα Τα Νέα από την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ήταν γραμμένο.
Δεχόμεθα, λέμε και απευθύνουμε, ότι δεχόμεθα να επιδείξουν την ίδια, και το ευχόμεθα αυτό, ευχόμεθα, την ίδια ευαισθησία όλα τα κόμματα που έχει επιδείξει η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου για έθνος και για ορθοδοξία. Αυτό μας έκανε εντύπωση, δηλαδή δεν ξέρω αν το διαβάσετε εσείς το άρθρο αυτό στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, το έχω υπόψη μου, κυρία Δουράκη. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή με έταξε να διαβάζω νύχτα μέρα εφημερίδες, να παίρνω φαξ και τέλεξ και από εκεί και πέρα να εργάζομαι, όπως ξέρετε, και εις εφημερίδα την ελεύθερη ώρα, της οποίας τυχαίνει να είμαι διευθυντής και όλα μοιραία περνάνε από τα μάτια μου. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ ότι είναι αξιέπαινη, είναι αξιέπαινο το άρθρο και μπράβο στην κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου που επήρε την θέση, που υπερασπίστηκε τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, διότι αυτά τα δύο αποτελούν τη βάση της εθνικής μας ταυτότητας και συνέχειας. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω την ευαισθησία της και έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, για την ορθοδοξία και για την Ελλάδα, την ευαισθησία της, η ευαισθησία, εγώ θα ήθελα να την παρακαλέσω και να κάνω μια έκκληση από το σταθμό σας, αν μου επιτρέπετε, και να πω ότι την παρακαλούμε θερμά όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να επιδείξει την ίδια ευαισθησία και για το θέμα που θα σφραγίσει 10 εκατομμύρια Έλληνες, δηλαδή για το χάραγμα το εβραϊκό και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Την ίδια ευαισθησία και αυτή και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Παπανδρέου. Και εάν επιδείξουν την ίδια ευαισθησία, να είστε σίγουροι, κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ότι η σκέπη του Κυρίου και του Τριαδικού Θεού μας θα σκεπάζει και εσάς και τον Πρωθυπουργό και θα του παρατείνει τη ζωή του Ισαΐ για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η ευχή όλων εμάς των πιστών χριστιανών, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Και μου, και μου. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Η ευχή είναι, λοιπόν, είναι πραγματικά λοιπόν, τώρα, επί το συμφέροντι όχι μόνο της Ορθοδοξίας αλλά και του ελληνισμού. Και από εκεί και πέρα γίνονται προεκτάσεις σε κάθε ένα σπίτι, σε κάθε έναν Έλληνα χωριστά. Πέρα από τις γενικότερες έννοιες, μπαίνει στην κάθε οικογένεια δηλαδή. Ναι, αυτό. Κύριε Ζεφυριακόπουλε, ότι όποιος υπερασπίζεται και προασπίζεται τα δίκαιά του, τα ιερά και τα όσια και ειδικά την πίστη του, είναι σίγουρο ότι έχει τον Θεό πάνω από το κεφάλι του και ποτέ δεν πρόκειται να πάθει κακό πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό έκανα την έκκληση αυτή. Στην κυρία Δουράκη, έχουμε ήδη πολλά τηλεφωνήματα, περιμένουν με αδειμονία οι τηλεθεατές, άλλοι απορούν. Άλλοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να σας θέσουν, που λέμε, μερικά ερωτήματα κατευθείαν, κατευθείαν στην κόψη του ξηραφιού. Στο εκτελεστικό απόσπασμα, λοιπόν, θέλετε να σας λέω ευθέως τώρα, ότι ξέρω, το ερώτημα το βασικό είναι και τι έγινε με το 666, το 777 ή 999. Είναι το πρώτο ερώτημα που κυριαρχεί. Ναι, τα ξέρω. Και θα πρέπει με την εισαγωγή σας αμέσως να φτάσετε σε αυτό το θέμα. Τι εγκυμονή δηλαδή. Εμείς, τι είναι αυτό το χάραγμα το 666 και μετά φτάνουμε στις ταυτότητες. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα, επειδή εφήγην και είναι πρόσφατο το θέμα, είναι πολύ φρέσκο, εχθές εφήγην το θέμα για την αναγραφή του θρησκεύματος. Ότι η υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος, μας είπαν οι κύριοι αυτοί, ότι προσβάλλει και ότι παραβιάζει την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα λένε σε ανεγκέφαλους γιατί γνωρίζουν που απευθύνονται. Λοιπόν, διότι το Σύνταγμά μας, και πολύ σωστά είναι που το έχουμε ψηφίσει όλοι οι Έλληνες, και μάλιστα μέσα από τις βασικές του διατάξεις, λέει ότι επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξος Ανατολική, έτσι, Ορθόδοξος Ανατολικής, της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, και είναι θεσπισμένο το Σύνταγμά μας και το γνωρίζετε καλύτερα στο όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εδώ προσθέτω, λοιπόν, κυρία Δουράκη, θέλουνε να το κάνουμε αναθεώρηση. Έφερα εγώ βεβαίως τις αντιρρήσεις μου προηγουμένως, τώρα εις επίρρωσιν πάλι αυτού που λέτε. Τονίζω προς όλους τους φίλους που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ότι να ενθυμούνται καλά ότι η Ορθοδοξία είναι άρρηκτα δεμένη με τον Ελληνισμό. Εξού και ο όρος δόκιμος και μη δόκιμος σημασία έχει ότι υπάρχει Ελληνορθόδοξος και Ελληνορθοδοξία. Επί τούτου αναφέρω ότι αν έχουμε σήμερα την ελευθερία μας την οφείλουμε στους άρρηκτους δεσμούς της Ορθοδοξίας με τον Χριστιανισμό, της Ορθοδοξίας με τον Ελληνισμό, συγγνώμη, και από την άλλη πλευρά ότι σε κάθε περίπτωση και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στον λαό στον οποίο τελικά
Υπάρχουν σχετικές αποδείξεις και στοιχεία. Απευθύνθηκε για τη διατήρηση του λόγου του, ήταν καθαρά οι Έλληνες. Όποιος θέλει ας αναδράμει στον Απόστολο Παύλο τι έχει γράψει, και κυρία Δουράκη, εν προκειμένου, εσείς έχετε περισσότερο το λόγο από μένα και τα γνωρίζετε καλύτερα. Σε πάσα περίπτωση πάντως να τονίσουμε ότι είναι αδιανόητον ο ελληνισμός να προχωρεί χωρίς τον χριστιανισμό και ιδιαίτερα χωρίς την Ορθοδοξία. Έτσι. Λοιπόν, απολαμβάνει λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό θέλω να πω, προνομιακή μεταχείριση, διότι το 98,2% των Ελλήνων, έτσι, είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Λοιπόν, και αυτά που μας λένε για μειονότητες και διάφορα, ότι έχουμε μειονότητες καθολικισμού, δηλαδή παπισμού, προτεσταντισμού κλπ. Αυτοί θα ήθελαν κάποια ωραία πρωία να μας δουν, ας πούμε, μειονότητα τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην ίδια μας τη χώρα, να μην αναγράφεται το θρήσκευμα, κύριε Ζαφυρακόπουλε, στις ταυτότητες, για ποιο λόγο, ώστε πανεύκολα να διορίζονται χιλιαστές, γκουρουιστές, βουδιστές στην παιδεία μας, στα σχολιά μας, στα πανεπιστήμια μας, παντού, αφού δεν θα υπάρχει αναγραφή του θρησκεύματος, και έτσι θα μπαίνουν σαν κλέπτες και δεν θα ξέρουμε ποιος διδάσκει ποιον, τι θρήσκευμα έχουν και όλα αυτά. Λοιπόν, από εκεί και μετά λοιπόν θέλω να πω τούτο, ότι όλες οι εξουσίες, και το λέμε σε αυτούς τους κυρίους, πηγάζουν από το λαό. Λοιπόν, είναι λαϊκή εντολή το να είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Οι Έλληνες δεν θα αποβάλουν το ρούχο που λέγεται Ορθοδοξία και Ιησούς Χριστός με τίποτα. Δίνουν τη ζωή τους, αλλά δεν θα αποβάλουν το ρούχο. Στο θέμα ηλεκτρονικές ταυτότητες, κύριε Δουράκη. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι η υποχρεωτική τώρα αναγραφή του θρησκεύματος είναι εθνική επιταγή. Γιατί? Γιατί είναι χάριν ενότητος, ομοψυχίας και εθνικών κινδύνων. Λοιπόν, χάριν διαφυλάξεως της Ορθοδοξίας της σημαίας, ενίσχυσης και όχι αποδυνάμωσης, διότι άνευ Ορθοδοξίας αποδυναμώνεται όλο το έθνος και πέφτουμε σε όλες τις παγίδες και εξαφανιζόμαστε και σαν έθνος και σαν ιστορία και σαν πολιτισμός. Έπειτα, διατήρησης αναλυότων των δογμάτων, των κανόνων της λατρείας κλπ. Ενδυνάμωσης της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό πρέπει να αναγράφεται. Και θέλω να πω τώρα, με την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος, βαθμιδών που μας λένε να μην αναγράφεται δηλαδή το θρήσκευμα, αμέσως μπορούν πανεύκολα αυτοί να προσιλητήσουν με την αντορθόδοξη, και το βλέπουμε πόση, τι κουλτούρα αντορθόδοξη υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Θα αλλοιωθούν λοιπόν τα δόγματα, η λατρεία. Θα πάψουν να προστατεύονται οι κανόνες, το κείμενο της Αγίας Γραφής. Θα αποψηλωθούν οι δημόσιοι χώροι από εικόνες. Δηλαδή, θα βάλουν και εναντίον των εικόνων. Θα αρχίσουμε και τις εικονομαχίες. Θα μας κάνουν αποκαθήλωση των εικόνων. Θα μας αλλοιώσουν τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Μετά θα έχουν την απέτηση όπως την είχαν πώς λέγεται, το ΕΑΣ, στην ΕΑΣ. Δεν κατεβάσανε, προχθές μαζί που είχαμε κάνει την εκπομπή, κατεβάσανε τις εικόνες από τα λεωφορεία. Γίνεται μακριά, βγάλανε και από τις σημαίες το σταυρό που είχαμε πάνω. Από όλες? Βεβαίως, έχετε δει στις σημαίες της παρελάσεις το σταυρό από πάνω. Κατά απέτηση λοιπόν των Εβραίων γίνονται όλα αυτά, κύριε Ζαφυρακόπουλε, στη χώρα τη δική μας. Έρχονται οι κύριοι τούτοι να μας πούν και να μας υποδείξουν ότι θα σας αφαιρέσουμε, θα σας αλλοιώσουμε τα κείμενα της Αγίας Γραφής, θα σας αφαιρέσουμε τους σταυρούς, θα σας αφαιρέσουμε την ταυτότητά σας, δεν θέλουμε εικόνες, δεν θέλουμε τίποτα, και σε λίγο θα αρχίζουν να γκρεμίζονται, να μας πάρουν τους ναούς μας και θα γίνονται σατανολατρίες μες στους ναούς. Λοιπόν, η αναγραφή του θρησκεύματος είναι απαραίτητη. Και η αναγραφή του θρησκεύματος και η χειρόγραφος ταυτότητα και όχι η ηλεκτρονική μορφή. Και εδώ τώρα θα επιστρέψουμε σε άλλα, στο 666, στο γραμμωτό σύστημα, και γιατί δεν πρέπει οι Έλληνες να σφραγιστούν με τον ακάθαρτο αριθμό. Να προσθέσω κάτι στα προηγούμενά σας. Ναι, βεβαίως. Κυρία Δουράκη, ένα πράγμα που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι με τον τρόπο της αριθμοποιήσεως, γιατί εκεί αποβλέπει το barcode code system στο οποίο θα αναφερθείτε τώρα, επιτυγχάνουν τα κέντρα, και για να προχωρήσω κατευθείαν με ευθύ λόγο, το κέντρο το οποίο βάλει συγκεκριμένα κατά της Ορθοδοξίας επιτυγχάνει την αφαίρεση, βαθμιαίως βεβαίως, αφού γράφεται και προαιρετικός στις ταυτότητες το θρήσκευμα, επιτυγχάνει βαθμιαίως την ανισχυροποίηση του εθνικού θρησκευτικού φρονήματος. Λέω εθνικού, διότι επαναλαμβάνω πως η Ορθοδοξία με τον ελληνισμό είναι αξίωμα.
Είναι αξίωμα, διότι όποιος από εσάς θέλει να γυρίσει τις σελίδες της ιστορίας, τα βρίσκει, για να μην επανέλθω στα προηγούμενα. Εν τη άλλη περιπτώσει, αγαπητοί φίλοι, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι το barcode system αποβλέπει βαθμιαίως στην αριθμοποίηση των ανθρώπων ή την κατάργηση του προσωπικού παράγοντος και εν τέλει στο φτάσιμο κατάδυμα κατεμέ του καταναλωτή, καταναλούμενου ταυτοχρόνως πολίτου, για τον οποίο δεν θα υπάρχει το στοιχείο της προσωπικής ανελήξεως και αν θέλετε του αισθήματος, του ψυχικού ερίσματος για ανώτερη σφαίρα. Μιλάμε ότι η επιθυμία που πρέπει να κατανοήσουμε ότι μπορεί να περαστεί μέσα από το barcode system στην πορεία είναι ότι ο άνθρωπος καταντά ένα άβουλο ή αν θέλετε ένα όργανο εξειδικευμένο, όπως είναι στο ρολόι μέσα ο δείκτης για τη μία δουλειά, ο τροχός για την άλλη, το γυαλί για την ορισμένη θέση, το πετσάκι για να μπει στο αυτό, τη συγκεκριμένη εργασία που επιθυμεί ο οικουμενισμός. Και το είπα εν τέλει και το συμπέρασμα, την κατάληξη, ότι είναι ένα παρακλάδι το barcode system του οικουμενισμού. Αυτά από τη δική μου πλευρά και παραδίδω πάλι το λόγο στην κυρία Δουράκη για τη συνέχεια. Λοιπόν, επειδή κύριε Ζεφυρακόπουλε είμαι στο έλεος του συστήματος και όταν λέμε έλεος είμαστε πραγματικά στο έλεος του συστήματος, διότι είδαμε υπερασπιστές και δημοσιογράφους και πεταγούς της Εκκλησίας πριν ακόμα πάρθει η απόφαση από την Ιερά Σύνοδο κλπ. Να υπερασπίζονται τον ακάθαρτο αυτόν αριθμό και να λένε ότι πρόκειται περί ενός τυχαίου αριθμού. Λοιπόν, ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι καθόλου τυχαίος. Είναι και το βασικό ερώτημα του τηλεφώνου. Ναι. Δεν είναι καθόλου τυχαίος, διότι μας έχει αφήσει αποκλειστικά στους λόγους του ο Κύριος, ειδικά στην Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου, και μας άφησε και μας προειδοποίησε, και είναι καταγραμμένο εκεί μέσα, ότι αυτός που θα φέρει και θα αποδεχθεί τον αριθμό του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού, δηλαδή και μπει δηλαδή στο σύστημα της αντιχρίστου μεθοδεύσεως του γραμμωτού συστήματος, πάβει να έχει ούτε μία σχέση με τον Θεό. Διότι, εγώ θα σας πω κάτι, τα ούρα γίνονται αγιασμός, αγιάζονται, όχι. Για καθαρσίες αγιάζονται, όχι. Το νερό όμως αγιάζεται. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που λένε, εγώ θα τα πάρω, θα μπω μέσα στο σύστημα και θα βάλω ένα σταυρό στο μετωπό μου ή στο χέρι μου ή στην ταυτότητά μου επάνω και καθάρισα. Να μου επιτραπεί η έκφραση αυτή. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι εάν θα βάλουμε, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, πάνω στην ακαθαρσία δεν μπαίνει. Λοιπόν, ο σταυρός και η ορθοδοξία και το βάπτισμα το δικό μας, όταν βαπτιζόμεθα εμείς χριστιανοί, συντασσόμεθα με τον Ιησού Χριστό και αποτασσόμεθα από τον αρνούμεθα τον σατανά. Λοιπόν, τώρα και καλούμεθα τον λόγο των Αποστόλων, και τον λόγο των Αποστόλων. Και εν προκειμένου του Αποστόλου καλούμεθα όμως τώρα, Ιωάννη που είπατε. Ναι, καλούμεθα όμως τώρα. Διαβάστε από τον Ιωάννη αν έχετε κάποιο απόσπασμα, γιατί πολλοί νέοι κυρίως τηλεθεατές δεν γνωρίζουν το θέμα και κάπου γίνεται μια ακριβή τοποθέτηση από τον Αποστόλο. Καλούμεθα τώρα να συνταχθούμε με τον δαίμονα και να φύγουμε από τον Θεό, τον πραγματικό, τον Ιησού Χριστό και από τη σωτηρία μας. Αυτό δεν θα μπορέσουν να το περάσουν ποτέ. Εμείς κάνουμε αυτόν τον αγώνα, κύριε Ζεφυρακόπουλε, για να αφυπνίσουμε όσους θέλουν. Διότι ο Κύριος είπε όστις θέλει. Αυτοί που είναι του βολέματος δεν θα αφυπνιστούν με τίποτα. Διότι δεν θέλουν να χάσουν ούτε το βόλεμά τους, ούτε να μπουν σε διαδικασίες αγώνων, ούτε να δώσουν μάχη, ούτε να χάσουν τον υλισμό τους. Είναι καταναλωτές. Λοιπόν, αυτοί που δεν θέλουν και λένε, ας πούμε, «Ωχ, τώρα θα μπω σε αυτή τη διαδικασία», δεν υπάρχει σωτηρία για αυτούς. Εμείς μιλάμε για αυτούς που θέλουν να σωθούν. Όστις θέλει, είπε ο Κύριος. Λοιπόν, από εκεί και μετά δεχόμεθα και κρίσεις και επικρίσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα ότι με τις κάρτες τις χρεωστικές, αυτές που μας έχουν στο εμπόριο έχει γεμίσει, δεν θα έχουμε πια το προνόμιο, και αυτό το κάνουν, για να μην έχει ο καταναλωτής, φανταστείτε πόσο σιδεροδέσμοι είμαστε, να μην έχουμε ούτε το προνόμιο της επιλογής και εκλογής των προϊόντων. Χρεωστικές κάρτες. Θα μπαίνουμε μέσα στα σούπερ μάρκετ με την κάρτα, θα μας δίνουν ό,τι θέλουν αυτοί που έχουν τα μαγαζιά, είτε είναι σφραγισμένο αυτό, είτε είναι σάπιο. Κανέναν έλεγχο δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό που γνωρίζαμε, ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, πρέπει να το ξεχάσουμε. Γινόμαστε δηλαδή απρόσωποι αριθμοί που ό,τι μας σερβίρουν θα αποδεχόμεθα.
Ό,τι μας σερβίρουν, μα σάπιο είναι, μα κακό είναι. Με άλλα λόγια, θέλετε να πείτε ότι μπαίνει και κατευθείαν στην προσωπική ζωή του ανθρώπου το σύστημα αυτό και μπορεί να ελέγχεται και η τελευταία λεπτομέρεια της προσωπικής ζωής πέρα από το θρησκευτικό μέρος από ένα κεντρικό εγκέφαλο θηρίο, όπως το έχει επωνομάσει χαριτολογώντας μακάβρια ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως. Όχι, ο κύριος Έγκελμαν, ναι, στις Βρυξέλλες, που έχει το κεντρικό κομπιούτερ, στο οποίο καυχάται ότι μπορεί να συμπεριλάβει 5 δισεκατομμύρια μνήμες. Συγγνώμη, θα σας διορθώσω. 6. Έχει υπάρξει και πέραν των 6 εκατομμυρίων πλέον. Μάλιστα. Η τελειοποίηση. Προστείτε, δηλαδή, ναι, όλη η ανθρωπότης. Ναι, ναι. Να περαστεί μέσα στο κομπιούτερ. Σημειωτέων ότι, βοηθώντας το λόγο σας, λέγω ότι δοκιμάστηκε στο Ισραήλ το σύστημα αυτό με πέρασμα στο κομπιούτερ, σε μικρένθηση αυτού που έφτιαξε ο κύριος Έγκελμαν και το ναι, είναι δύο ονομάζει οι εγκέφαλοι στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο. Ναι, ναι, δύο υπάρχει τα μεγάλα και ένας μικρότερος στο Ισραήλ, δια το οποίο περάσαν όλους τους Παλαιστίνιους. Και έτσι ξέρουν από μικρό παιδί τον κάθε έναν που πάει, τι κάνει και ακριβώς. Και πέραν αυτού, ναι, θα μου πείτε τι είναι το αθωότερο από το να γνωρίζει η πολιτεία περί τίνος πρόκειται. Υπησέρχεται και σε άλλες λεπτομέρειες. Θα σας πω τώρα, δεν τα έχω τάχω. Τα έχετε λοιπόν έτοιμα για να μην σας πάρω το λόγο. Η συντριπτική λοιπόν αντίρρηση που προβάλλει κανείς για το όλο αυτό σύστημα, μιλάμε, είναι η δυνατότητα που παρέχεται στην οποιαδήποτε παγκόσμια ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι αυτή, πόσο μάλλον η κυβέρνηση, η αναμενόμενη του παγκοσμίου Ιουδαϊσμού. Ναι, να μου συγχωρεθεί γιατί έπαθα και σαρδάμ με την όλη αυτή υπόθεση. Λοιπόν, ο Αντίχριστος είναι επιθύρες. Λοιπόν, ετοιμάζουν και προλιάνουν το έδαφος, διότι αν δεν σφραγίσουν, πώς θα αστυνομεύουν τους πολίτες. Ήδη 77, διάβασα και το έχω εδώ στα κείμενα, μας έχουν έρθει στοιχεία, 77 δορυφόροι είναι διάσπαρτοι, κύριε Ζεφυρακόπουλε, στο διάστημα και αστυνομεύουν και εποπτεύουν τον πλανήτη Γη. Όλες τις χώρες καταγράφουν τις κινήσεις των πολιτών. Αυτοί τα πειραματά τους τα αρχίσανε πρώτα από το Ζωικό Βασίλειο, που εντοπίζανε τα ζώα δια της έξυπνης, του έξυπνου αυτού μικροτσίπ που τοποθετούν υποδόρια κάτω από το δέρμα, ας πούμε, του ζώου. Και τώρα έχει γίνει. Ναι, να κάνετε, ναι, και τη μία για τους 10.000 Αμερικανούς, ναι, ναι, που ήδη έχουν σφραγίσει με λέιζερ. Ήδη και στη Σουηδία, 15.000. Δοκιμαστικός. Ναι, 15.000 ήταν η Σουηδία εδώ και πολλά χρόνια. Εξηγήστε πώς είναι αυτό, λοιπόν, που περνάνε τον αριθμό με λέιζερ. Όταν περνάνε αοράτος τον αριθμό με ακτίνες λέιζερ, χαράσεται ο αριθμός. Και από την ώρα που θα χαραχτεί ο αριθμός στο χέρι του ανθρώπου ή στο μέτωπο κλπ, αμέσως γίνεσαι στόχος των δορυφόρων, εντοπίζεσαι, μπορεί να σε εντοπίσουν ανα πάσα ώρα και στιγμή, διότι κωδικοποιείσαι και παίρνεις, γίνεσαι αντικείμενο ταυτότητος, αποκτάς μια ταυτότητα, λοιπόν, και σου δίνει το συγκεκριμένο αριθμό. Και αυτό μπορεί να το κάνει, να φέρει σε ενέργεια, να το θέσει σε ενέργεια, μόνο ο συγκεκριμένος αριθμός που τον έχουν όλα τα κομπιούτερ, το 666. Δηλαδή το γραμμωτό σύστημα. Εδώ μας δείχνουν και τα κεφάλια. Ενάτε τους. Το ερώτημα, κυρία εδώ Δουράκη, το έχουμε, αν μπορεί, ναι, η κάμερα να το δείξει. Αυτή εδώ, εδώ η ταυτότητα, η οποία είναι εμφανέστατη στην Αμερική. Εδώ World Traction Club που λέει card. Εδώ αυτό. Εδώ πέρα έχει το 666, την κυρία αυτή που έχει την ταυτότητα. Έτσι, γιατί δεν βλέπω. Συγνώμη, ναι, για, Χρήστος, δείξτε το. Ναι. Να μπορέσουμε να το φέρουμε κάπως εκεί. Εδώ είναι, να δούνε και το 666 ολογράφος επάνω. Το βλέπανε οι τηλεθεατές μας, θα επιχειρήσουμε σε λίγο να το ξαναφέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Για να δούνε, κύριε Ζεφυρακόπουλε, ότι το γραμμωτό αυτό σύστημα που μας το λένε ανώδυνο, δηλαδή το χαραγμένο, σε λίγο, ναι, να το δείξουμε, οι γραμμές αυτές έχουν ήδη σφραγίσει τον πλανήτη, τις χώρες κλπ. Και τον έχουν εμφανέστατα τον αριθμό. Και επειδή στην Αμερική, στην παντού έξω. Εδώ πέρα λοιπόν, και αυτή η κυρία είναι Αμερικανίδα υπήκος, εδώ πέρα λοιπόν που ξέρουν ότι θα βρουν αντίσταση, βάζουν το γραμμωτό άνευ αριθμών επάνω. Καταλάβατε. Βάζουν λοιπόν το γραμμωτό και μας λένε ότι δι' αυτού του τρόπου διευκολύνεται το εμπόριο, διευκολύνονται, αποκτάει, ας πούμε, το προϊόν μια ταυτότητα κλπ. Και διευκολύνονται και γίνεται η διακίνηση προϊόντων και ανθρώπων στον ίδιο παρανομαστή και ζώων. Δηλαδή γινόμαστε αριθμοί. Λοιπόν, και καλούμεθα να αποδεχθούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό και τον αριθμό του θηρίου. Λοιπόν, αυτός είναι ο αριθμός του θηρίου που προσπαθούν να μας τον περάσουν στα νόδινα, λέγοντάς μας ότι αναμένουμε καινούργιες ταυτότητες, οι οποίες είναι έτοιμες οι αστυνομικές αυτές ταυτότητες. Και εμείς λέμε ότι αυτή είναι η παγίδα, μπορεί να βγάλουν και τις ταυτότητες συγκεκριμένες αυτές,
των 8 εκατομμυρίων πόσες είναι. Λοιπόν, αλλά πρώτα σφραγίζουν δια των καρτών κοινωνικών ασφαλίσεων, γιατί με την κάρτα υγείας, όποιος δεν λάβει την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, θα λάβει την κάρτα υγείας, ώστε θα πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικές ταυτότητες, πάγουν τα χειρόγραφα βιβλιάρια, όπως γνωρίζετε μέχρι τώρα, και παραλαμβάνουν τις συντάξεις τους μέσα από αυτές τις συγκεκριμένες ταυτότητες που δείξαμε. Με λουρίδες 16 χιλιοστών, οι συναλλαγές στις τράπεζες πάλι με την αχρήματον συναλλαγή, δηλαδή με το πλαστικό χρήμα που είναι η κάρτα, και όλα αυτά γίνονται για να κωδικοποιηθούν οι άνθρωποι, να αστυνομεύονται, να ελέγχονται. Και σε περίπτωση αντιστάσεως και αντιδράσεως, εσείς, εγώ σας λέγω, ας πούμε, παλαιά επί Διοκλητιανού και επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπήρχε αστυνόμευση και καήκανε, αν έχετε επισκεφθεί τη Ρώμη, θα έχετε δει τις κατακόμβες και αυτά τα απομεινάρια των 12 εκατομμυρίων χριστιανών. Των πρώτων χριστιανών. Λοιπόν, εκεί μέσα λοιπόν, φανταστείτε, τότε δεν ήταν τόσο αντίχριστο το σύστημα εκείνο. Πόσο μάλλον το σημερινό της τεχνολογίας είναι πολύ πιο βάρβαρο και πιο αντίχριστο από την τότε εποχή, διότι τώρα θα σε εντοπίζουν, θα σε καθαρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, θα αστυνομεύεσαι ακόμα και στον ύπνο σου. Θα σε καθαρίζουν, τι εννοείται. Δηλαδή, εννοώ, θα σε εντοπίζει ο δορυφόρος και μέσα από ακτίνες λέιζερ, οτιδήποτε άλλο έχει εφεύρει η τεχνολογία, θα μπορεί, ας πούμε, το τάδε όχημα, εάν έχεις εσύ την τηλεδιοδιακή κάρτα που θα περάσεις από τα διόδια και που ενεργοποιείται η κάρτα αυτή με τον μικροπομπό, το μικροτσίπ αυτό, και δίνει σήμα στο δορυφόρο, ότι το όχημα του κυρίου Ζαφυρόπουλου επέρασε από τα διόδια της Ελευσίνος τώρα. Χρονοώρα, τάδε ώρα, τάδε, και κατευθύνεται προς τα εκεί. Θα σας εντοπίζουν αμέσως. Δεν θα μπορείτε ούτε ταξίδι, πουδενά να κρυφτείτε. Το λέει δηλαδή μέσα. Είναι καθαρά παραβίαση και του άρθρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται στην προσωπική ζωή. Βεβαίως. Και το απαραβίαστον του συντάγματος του ελληνικού. Βεβαίως. Τώρα θα σας ξεκουράσω για ένα λεπτό. Ναι. Για ένα λεπτό μόνο. Να πω τούτο εδώ, κυρία Δουράκη, το οποίο περίμενα να φτάσετε εδώ και είναι συγκλονιστικό και πραγματικά ίσως και εσείς που μιλάμε μαζί να τα ακούτε τώρα για πρώτη φορά. Έχω ήδη εις γνώση μου το γεγονός ότι από τον τρόπο αυτό, τον επιστημονικό, που είναι φτιαγμένη η κάρτα, να γίνεται όχι μόνον παρακολούθησης, αλλά και όχι μόνον εντοπισμός, αλλά και μέτρησης, παρακολουθήστε και φρικιάσατε, και μέτρησης των αντιδράσεων που έχετε σε κάθε λεπτό επί κάθε θέματος. Αυτό περνάει πού? Ότι όταν κάθεστε μπροστά σε μία τηλεόραση και γίνεται μία εκπομπή ενός πολιτικού. Μάλιστα. Και μιλάει, είναι βέβαιο ότι, όχι είναι βέβαιο, υπάρχει στοιχείων ότι έχουν κατορθώσει και έχοντας εσείς την κάρτα επάνω σας αυτή, δια της κάρτας μετρούν τις αντιδράσεις σας προς αυτό το οποίο λέγει ο πολιτικός και καταγράφεστε αυτόματα στο δορυφόρο. Προσέξτε, είναι τρομακτικό. Ναι, είναι τρομακτικό. Ότι είσαστε υπέρ ή κατά. Κύριε Ζεφυρακόπουλε, δηλαδή ήδη επεμβαίνουν στις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Το καταλάβατε. Είναι επέμβαση κατευθείαν στην απόλυτα προσωπική σας ζωή. Δηλαδή, εάν εσείς βλέπετε τώρα τον Ζαφυρακόπουλο στην τηλεόραση και έχετε τέτοια ταυτότητα και έχει μπει στο σύστημα του δορυφόρου, μετράνε την αντίδρασή σας, θετική ή αρνητική. Είναι κάτι τρομακτικό δηλαδή τι γίνεται. Ακριβώς. Με το barcode σύστημα. Ακόμα δεν έχει διανοηθεί, δεν μπορεί να συλλάβει ο πολίτης. Είναι πολύ σατανικό το σύστημα αυτό. Μιλάμε ό,τι δαιμονικότερο μπορούσε. Δηλαδή ένας δαίμονας μπορούσε μόνο να εφεύρει και να υποτάξει την ανθρωπότητα δι' αυτού του τρόπου. Θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτό το σύστημα, αφενός ότι θα ελέγχουν θέλω οι πέντε αισθήσεις. Προσέξτε, και αύριο το πρωί, δεν ξέρω εάν ήδη το έχουν κατορθώσει, μπορούν να βρουν τρόπους με την εκπομπή των λέιζερ και των άλλων ακτίνων που δεν γνωρίζουμε ακόμη, όχι μόνο τις εξοντώσεις, είναι το λιγότερο, να μου επηρεάζει τη βούληση. Μα αυτό θέλω να πω τώρα, μα αυτό σας λέγω τώρα, ότι οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου επηρεάζονται και όχι μόνο αυτό, μπορούν να σου δημιουργήσουν το συνέστημα της πείνας, της δίψας, τάσης αυτοκτονίας, να σε οργήσει χαράς, θυμού κλπ, να σε κάνουν επιθετικό, δηλαδή να σε κάνουν άβουλο όργανο.
Δηλαδή και τη στιγμή που θα δουν αυτοί ότι φέρνει αντίδραση το άτομο, του δημιουργούν λοιπόν αυτά τα συναισθήματα και το αποδυναμώνουν. Δι' αυτού του τρόπου. Αοράτος, πολύ ωραία, πατώντας ένα κουμπάκι, τη στιγμή που θα έχει αποδεχθεί εκείνος και δεν θα ξέρεις και από πού σου έρχεται. Παρεπιπτόντως να πω, ναι, έτσι με ένα χαμόγελο κωμικοτραγικής έτσι εννοίας, και τι συζητάμε τώρα περί κοριού που μπορεί να μπει σε ένα τηλέφωνο ή κάποια μέρα. Εδώ έχουν φτάσει σε σημεία. Πλέον, κυρία Δουράκη, έχω παραστεί σε επίδειξη, σας το λέω ευθέως, τέτοιου μηχανήματος που μπορεί με λέιζερ να παρακολουθεί την συνομιλία δύο ανθρώπων σε έναν αγρό, χωρίς να υπάρχει τίποτε. Και όταν έχετε τέτοια κάρτα, ήδη υπάρχει το σύστημα, η τελευταία επίδειξη που έγινε, ότι μπορεί να σου μετρήσει, είναι πολύ φοβερό αυτό, κυρία Δουράκη, να σου μετρήσει την αντίδρασή σου στο τι λέει και ανάλογα, δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει, να σου βάλει τα μικροκύματα για το θυμό, την επιθετικότητα ή αν θέλετε και την αυτοκτονία εν τέλει, κάτω από ορισμένες εντάσεις μικροκυμάτων. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός τους, γι' αυτό και κάνουν όλα αυτά τα πειράματα, τα διαστροφικά. Δηλαδή μιλάω πέρα από θρησκευτικό θέμα. Πέρα. Έχουν ήδη πειραματιστεί, είπαμε, στο ζωικό βασίλειο αυτοί. Όταν μας λένε ότι τα παιδιά για να γεννιούνται και για να τα βρίσκουν οι γονείς τους, ακούτε σατανική, τι προωθούν, ας πούμε. Ο γονιός, προκειμένου, ας πούμε, να μην χάνονται τα βρέφιστα με ευτήρια, θα τους περάσουν από τη γέννησή τους ένα μικρό τσιπ, ένα μικρό πομπό υποδόριο, όπου θα το φέρει η ΣΑΗ σε όλη του τη ζωή μέχρι να πεθάνει. Θα έχει δοκιμαστεί στην Αμερική. Ναι, θα ταυτεί με αυτό. Λοιπόν, όταν το βρέφος λοιπόν παραλαμβάνει, μπαίνει από τη γέννησή του, αμέσως αποβαπτίζεται. Όταν του βάζεις λοιπόν τον πομπό του 666, τον ακάθαρτο, και αστυνομεύεται το βρέφος και η αναπνοή του ακόμα, δηλαδή από τη γέννησή σου βαπτίζεσαι με το χάραγμα, με τον αριθμό του θηρίου, τον αριθμό της κολάσεως. Υποφανταστείτε, αυτοί το προωθούν, ας πούμε, στην παγκόσμια αγορά, κάνοντας ειδικά βιβλία έτσι διαφημιστικά και φυλάδια, λέγοντας προς τους γονείς ότι πανεύκολα θα βρίσκετε τα παιδιά σας, σας χάθηκε το τάδε ζώο, θα το βρείτε αμέσως, διότι τη στιγμή που του έχουμε βάλει το μικροτσίπ θα το εντοπίσουμε όπου και να είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ένα αυτό. Δεύτερον, τα παιδιά σας δεν θα μπορούν να σας λένε ψέματα. Θα σας λένε ότι ήταν στην καφετέρια ή με φίλους τους και εμείς θα τα εντοπίζουμε, θα έρχεστε σε εμάς και θα γνωρίζετε όλες τις κινήσεις τους. Καταργούν δηλαδή την ελευθερία, το πολυτιμότερο αγαθό που τη σεβάστηκε και παραπέρα, ότι και τις συνδιαλέξεις. Ναι, για τις τηλεπικοινωνίες, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ότι δηλαδή το τηλέφωνο, το ψηφιακό δίκτυο αυτό, είναι της αστυνομεύσεως. Διότι στον κάθε συνδρομητή υπάρχει ειδικός μικροπομπός, μικροτσίπ δηλαδή, που καταγράφει επί 24ωρου βάσεως όλες τις συνομιλίες του καταναλωτή. Οι οποίες μεταφέρονται σε κινητό, κομπιούτερ και τα λοιπά. Τα πάντα. Οπότε όσοι αμφισβητούν και τα θεωρούν υπερβολικά, ας μελετήσουν σχετικά προσπέκτους και ενημερωτικά φυλάδια που κυκλοφορούν κατά καιρούς για να το καταλάβουν. Μα μας τα δείχνουν και στα έργα τους οι Εβραίοι, το εβραϊκό λόμπι και το Hollywood το εβραϊκό, μας το δείχνει και στα έργα τους. Μας λένε ότι οι πολίτες είναι αυτοί, τους εντοπίζουμε, τους ελέγχουμε, τους αστυνομεύουμε και θα κάνουμε αυτά και αυτά. Λοιπόν, εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε και να φέρουμε, όχι να πολεμήσουμε για την ελευθερία μας, διότι πάνε να μας στερήσουν την ελευθερία μας. Δηλαδή είναι προτιμότερο να γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος, προσέξτε κύριε Ζαφυρακόπουλε, παρά να δεχτεί η ανθρωπότητα να σφραγιστεί δι' αυτού του τρόπου. Είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Δηλαδή καταργείται ο άνθρωπος και από κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού γίνεται διαβόλου. Πάμε. Να το πω διαφορετικά, yeah, πέρα από το θρησκευτικό. Πείτε το. Περνάμε για όσους δεν πιστεύουν λόγον Θεού που λέμε. Περνάμε σε επίπεδο καθαρά αντικειμενικό, επιστημονικό. Βρίσκεται ο τρόπος να ελέγχεται η προσωπική ζωή του ανθρώπου στην τελευταία της λεπτομέρεια. Θα μου επιτραπεί να πω, ακόμη και στην τουαλέτα να είστε και να συνομιλείτε με τη σύζυγο, με το οποιοδήποτε πρόσωπο στο τηλέφωνο, ή αν ο θόρυβος του νερού που πλένεστε θα παρακολουθείτε. Είναι το πρώτο βήμα το barcode σύστημα αυτό των ταυτοτήτων, το επόμενο είναι ακριβώς ο έλεγχος και η μεταβολή του ανθρώπου σε καταναλωτή καταναλούμενο. Η προσωπική δηλαδή πρωτοβουλία, αυτό που απετέλεσε το βασικό, το πρωταρχικό στοιχείο της ελληνικής φιλοσοφίας, αν θέλετε να το πάρετε από εκεί, την έννοια του διαφορισμού δηλαδή, και του δικαιώματος προσωπικής αντιλήψεως και κρίσεως του κάθε ανθρώπου, βαθμιαίως καταργείται. Εκεί είναι το κουμπί
που μπορούν να ψάξουν όσοι δεν θέλουν να ακούσουν θείο λόγο. Και ίσως να το πάρω και διαφορετικά, κυρία Δουράκη. Ο Απόστολος Ιωάννης, ίσως στο λόγο του μέσα τον θρησκευτικό, με την ικανότητα που είχε να δει το μέλλον, είδε αυτό το ζήτημα, το οποίο ως ρεπόρτερ, αν θέλετε, της εποχής τότε, μη έχοντας άλλον τρόπο να το εκφράσει, το εκφράζει πάνω στο νούμερο 666, ναι, το οποίο το είδε, ναι, και αυτό είναι το τρισχυρότερο. Πέρα από θρησκευτικό, μπαίνει δηλαδή ο άνθρωπος και σε επιστημονικό επίπεδο το έχει διαβλέψει ότι, ναι, θα γίνει, ναι, αυτό. Ναι, Ζεφυρακόπουλε, γελάω με τον χαρακτηρισμό που τον είπατε ρεπόρτερ τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Είπα, λοιπόν, συγγνώμη, δεν, ναι, θέλω, ναι, να προσβάλλω, ναι, ναι, αυτό, ναι, ότι βλέπει, ναι, βεβαίως, κάνει, ναι, την προφητεία, το όραμα το έχει και το βλέπει. Μα ο κύριος, περνάει, ο κύριος ο ίδιος του το απεκάλυψε. 2000 μπροστά, ναι, και το βλέπει. Για να προειδοποιήσει την ανθρωπότητα και τους χριστιανούς τους πιστούς. Λοιπόν, θέλω να αποφανταστείτε λοιπόν την όλη αυτή υπόθεση να την αναλάβει ένα αντίχριστο καθεστώς όπως είναι οι Εβραίοι. Λοιπόν, γι' αυτό και προετοιμάζουν την παγκόσμια, ας πούμε, σκηνή, προετοιμάζουν να παρουσιάσουν τον ψευδομεσία τους. Διότι αν δεν σφραγίσουν, γνωρίζουν ότι αυτοί, ο περισσότερος κόσμος θα αντιδράσει. Και άλλοι λαοί, εκτός από εμάς που είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, θα αντιδράσουν και άλλοι για άλλους λόγους. Ναι, για άλλους λόγους. Και οι Ολλανδοί και πολλοί. Λοιπόν, δεν μπορούν να περάσει γι' αυτό. Αυτοί που δεν θα αντιδρούν, οι σφραγισμένοι, δεν θα μπορούν να αντιδράσουν. Λοιπόν, γι' αυτό βιάζονται να σφραγίσουν και να αποτελειώσουν. Και εγώ σας λέω, ένα τέτοιο σύστημα, όταν πέσει σε μια κυβέρνηση χριστιανή Ορθόδοξη, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ηθική, με ωραίους νόμους και κανόνες κλπ. Και τους νόμους του Ευαγγελίου. Όταν πέσει όμως σε μια αντίχριστη κυβέρνηση, όπως είναι η αναμενόμενη παγκόσμια οικουμενική κυβέρνηση, τι θα γίνει, ένας παγκόσμιος δικτάτορας ανέβει επάνω και του δώσουν όλα τα συστήματα αυτά στα χέρια του, θα εξοντώσει το μισό πληθυσμό της γης. Και αυτό όποιος, είναι... και εν πάση περιπτώσει κάθε επιλογή... Και όποιος δεν του είναι αρεστή. Ακριβώς. Μόνο που θα κάνω εγώ, θα μου επιτρέψει, ναι, τον δικό μου διαχωρισμό, ναι, ότι, που τον έχω επαναλάβει και στην προηγούμενη εκπομπή, επειδή εσείς μιλάτε πάντοτε, το έχω προσέξει, καθολικά προς τον εβραϊκό λαό, για τον εβραϊκό λαό, εγώ κάνω τον διαχωρισμό από τη δική μου πλευρά, ναι, κύριε Ζεφυρακόπουλε, τον κάνω, αναφέρομαι στο σιωνισμό, ναι, και επειδή κάνω την διευκρίνηση, εβραιοσιωνισμό να λέμε, εβραιοσιωνισμό αν θέλετε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν, για όνομα του Θεού, από τη δική μου πλευρά, ναι, λέγω, το πει αυτό, κύριε, υπάρχουν, όχι, το διαχωρίζω, κάνω τον διαχωρισμό, ναι, γιατί μπορεί καινούργιοι άνθρωποι να παρακολουθούν σήμερα, βεβαίως, να πω, να είναι νέοι τηλεθεατές. Μα, κοιτάξτε, δεν αφισβήτησε κανείς εμείς ότι υπάρχουν, λέμε και... ότι υπάρχουν μια πλειάδα ανθρώπων οι οποίοι ζουν, πορεύονται στις εργασίες τους, δεν ασχολούνται με τέτοια σχέδια κτλ. Μα εδώ υπάρχουν και βαπτισμένοι Εβραίοι, οι οποίοι απελάθησαν από το Ισραήλ, και δεν τους επετράπει είσοδος στους χριστιανούς, Ορθοδόξους Εβραίους κλπ. Λοιπόν, αυτό μιλάμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω ότι για τις κάρτες που φέρνουν το χάραγμα, γιατί όλες οι κάρτες, να μην έχουμε αυταπάτες, όλες οι κάρτες φέρνουν το χάραγμα και το γραμματό barcode. Λοιπόν, είναι αοράτος και διαβάζονται μόνο από κομπιούτερ και ακτίνες λέιζερ. Έτσι λοιπόν, το χάραγμα του αριθμού είναι γεγονός στο χέρι και στο μέτωπο. Χριστιανοί ερευνητές απέδειξαν ότι ταυτόχρονα με τον αριθμό τοποθετούν, όπως και στην έξυπνη κάρτα, τη Smart Card που διαφημίζουν κατά κόρον στην Αμερική, τοποθετούν ένα μικροπομπό μικρότερο από το κεφάλι μιας καρφίτσας. Ενός ΒΑΤ, ο οποίος έχει την ικανότητα λήψεως, ναι, έχει την ικανότητα λήψεως και εκπομπής σημάτων, προσέξτε αυτό εδώ, είναι φοβερό, ναι, ναι, σημάτων που ανιχνεύονται από ειδικό δορυφόρο. Αυτό το πραγματάκι της καρφίτσας που μπαίνει στην ταυτότητα και που θέλουν να το βάλουν και σε εμάς υποδόρια, ανιχνεύεται από δορυφόρο. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι ο χαραγμένος θα δέχεται εντολές από το κομπιούτερ, που θα μπορούν να τον επηρεάσουν. Αυτό ακριβώς που έφερα ως παράδειγμα. Αυτό. Μα ήδη, ναι, ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται, το βεβαίως το ξέρω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στα διάφορα περιοδικά που τα διαφημίζουν αυτό, με τίτλο «Ηλεκτρομαγνητικά παιδεία και άνθρωπος», εκεί το διαβάσαμε, αναφέρει ότι οι επιστήμονες μπόρεσαν με τη βοήθεια ηλεκτροεγκεφαλογράφου να εντοπίσουν τις συχνότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων του εγκεφάλου. Ορίστε, μας το λένε ξεκάθαρα. Επίρρωση. Λοιπόν, εγώ είδα και τα στοιχεία, ναι, πλέον. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο εκπέμπονται χαμηλόσυχνα κύματα που μπορούν να επηρεάζουν την διάθεση, την ανθρωπίνη διάθεση, να μας δημιουργούν πείνα, δίψα, συναισθήματα, κόπωσης, κατάπτωσης, οργής, αγανακτήσεως, επιθέσεως, τάσεις αυτοκτονίας κλπ. Και να κατευθύνουν τη σκέψη του ανθρώπου. Λοιπόν, τελείωσε.
Βλέπουμε λοιπόν εδώ να καταλήξουμε ότι όλα είναι προσχεδιασμένα, κύριε Ζαφυρακόπουλε, ώστε ο ερχόμενος ψευδομεσίας να ελέγχει από το κεντρικό κομπιούτερ των Βρυξελών όλο το κόσμιο και το παγκόσμιο, το παγκόσμιο εμπόριο. Για να κατευθύνει, εμπόριο. Για να μπορέσει να κυβερνήσει. Αλλιώς δεν θα μπορέσει. Πρέπει να μας εντοπίζει, να μας έχει υπό. Είναι γεγονός λοιπόν πως τα πάντα στις μέρες μας, αυτό είναι γεγονός πλέον, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς, είναι χαραγμένα με το γραμμωτό σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να πει ψέματα. Είναι δηλαδή ζήτημα αν θα πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και βρείτε ένα προϊόν που να μην είναι χαραγμένο. Να το βρείτε αχάρακτο, να μην είναι χαραγμένο. Είναι τα πάντα χαραγμένα. Λοιπόν, να μην λοιπόν μας εφησυχάζει, να εφησυχάζουμε αυτό και να λέμε, ας πούμε, εδώ θέλω να καταλήξω, να λέμε, γιατί δεν θα μας πάρει και ο χρόνος, κύριε Ζεφυρακόπουλε, και ναι, πρέπει να δοθεί προέκταση. Εγώ θα ήθελα. Δεν είπαμε τα κυρίως. Θα ήθελα λοιπόν, σε αυτό το σημείο δύο κουβέντες σας, λοιπόν, διότι η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει σήμερα. Όχι βέβαια. Είναι... Και να... Ήδη μαζί να αναγγείλουμε στους τηλεθεατάς μας, να προαναγγείλουμε ότι την επόμενη Παρασκευή, 11 η ώρα, θα συνεχίσουμε. Πώς μεθοδεύεται δεύτερο... το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και ιδιαίτερα πώς ο ελληνικός λαός θα περάσει στο σφράγισμα με τις με υποχρεωτικές ηλεκτρονικές κάρτες του 666. Αυτό θα είναι και το θέμα μας την άλλη φορά. Λοιπόν, θέλω να πω τούτα. Αυτά λοιπόν τα εννοούμενα και υπονοούμενα που λένε διάφοροι και κληρικοί και λαϊκοί και άρχοντες της πολιτείας ότι δεν φόβον φέρουμε και μας λένε να μην ανησυχούμε. Πώς να μην ανησυχούμε, όταν οδηγούμεθα ως πρόβατα εν σφαγή. Μας πάνε να μας φάξουν, να μας αφαιρέσουν την ψυχή μας, να μας χαράξουν, να μας αποβαπτίσουν και να μην ανησυχούμε, διότι αγνοείται ο ελληνικός ορθόδοξος λαός, προσέξτε, και εφαρμόζονται πιστά οι διρεκτίβες της ΕΟΚ. Λοιπόν, αγνοείται ελληνοορθόδοξος, όχι, αυτό είναι, κύριε Ζαφυρακόπουλε, παρακαλώ πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου, διότι από την ημέρα που μπήκαμε στην ΕΟΚ, άσπρη μέρα δεν έχουμε δει. Η Εβραϊκή Ένωση, λοιπόν, θέλουν με το ζόρι, με τα πακέτα τους, προσέξτε, να τελειώσω, ναι. Διότι πίσω κρύβεται από τον ελληνισμό, κρύβονται όλοι οι εχθροί της Ορθοδοξίας και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το νεοεποχήτικο παρασκήνιο. Είναι σιωνιστικό, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Σωστά το. Αυτοί κινούν τα νήματα. Σωστά μέχρι εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα κινούν ακόμα. Αυτοί... Αν έχουν φτάσει στο σημείο να κινούν τα πάντα, αλλά και εγώ διαβλέπω τον κίνδυνο. Κυρία Δουράκη, θα μου επιτρέψετε εδώ, διότι πρέπει πλέον να προχωρήσει το δελτίο ειδήσεων. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ουδε μία πρόθεση υπάρχει να σας αφαιρέσω το λόγο. Την επόμενη φορά θα έχετε ακόμη περισσότερο χρόνο. Θα μιλήσω εγώ ακόμα λιγότερο. Την επόμενη φορά. Δεν είπαμε την τα συγκεκριμένα, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Κλείνει η εκπομπή, γιατί πρέπει να προχωρήσει ο σταθμός. Την επόμενη Παρασκευή, λοιπόν, ραντεβού πάλι εδώ. Θα επιστρέψουμε στο θέμα το κυρίως. Και εξάλλου αυτή η συζήτηση, κυρία Δουράκη, δεν κλείνει ούτε σε μία ούτε σε δύο εκπομπές. Θα δούμε και την επόμενη φορά μήπως πρέπει να προχωρήσει. Και δεν είπε, δεν φέραμε, βεβαίως, δεν αναφερθήκαμε σε στοιχεία. Βεβαίως. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Αγαπητοί φίλοι, με όποιες αντιρρήσεις μπορεί να έχετε, με όποιες διαφωνίες ακούσατε μεταξύ της κυρίας Δουράκη και μου, αλλά και όποιες ομόφωνες απόψεις, ολοκληρώθηκε τώρα το πρώτο μέρος της συζητήσεως που αφορά στις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές κάρτες του 666 και γενικότερα στο σφράγισμα των ανθρώπων. Να το πούμε πιο απλά. Την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα ακριβώς, 11 η ώρα, η κυρία Δουράκη και ο Μιλών θα είναι πάλι κοντά σας για τη συνέχεια της συζητήσεως, οπότε θα μπούμε και στο κυρίως μέρος, στα επόμενα στοιχεία από τη μία πλευρά και στο κυρίως μέρος του κινδύνου που διατρέχουμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, 11 η ώρα το βράδυ. Καληνύχτα σας.